Όμως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε κατά κάποιο τρόπο τις ευκολίες της Αθήνας πρωτεύουσας και αποφάσισε να μείνει μόνιμα στην Σέριφο και όχι μόνο να μείνει μόνιμα, αλλά και να ασχοληθεί με την κεραμική. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νατάσα Καλογεροπούλου, είναι κεραμίστρια στη Σέριφο και μάλιστα έχει και το μοναδικό κεραμιό στο νησί και είναι ένα από τα λίγα πανελλαδικά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καλογεροπούλου. Να κλείσουμε μαζί το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με ένα διαφορετικό θέμα που μας γεμίζει αισιοδοξία, καθώς η επιλογή της μας γεμίζει με αισιοδοξία, με χαμόγελα και με άρωμα Ελλάδας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πόσο ξεχωριστό θέμα. Και μόνο η απόφασή σας να κατευθυνθείτε σε ένα ευλογημένο τόπο όπως η Σέριφος, όσοι έχουν βρεθεί το γνωρίζουν, νομίζω αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Πράγματι και είναι και μια μεγάλη τάση από ό,τι έχω συνειδητοποιήσει τον τελευταίο καιρό και ειδικά μετά το lockdown της πανδημίας. Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος σκέφτεται πλέον να φύγει από τις μεγάλες πόλεις και να αρχίσει να μετακινείται σε πιο μικρά μέρη, σε νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα. Να μας πείτε λίγο πόσα χρόνια βρίσκεστε στην Σέριφο. Στη Σέριφο ήρθα το 2000 για 2 ημέρες και αγάπησα πάρα πολύ αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω γιατί, κάπως κόλλησα μαζί του. Νοικιάσαμε με την αδελφή μου ένα σπίτι για κάποια χρόνια. Σιγά σιγά η αδελφή μου ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εδώ. Εγώ τότε δούλευα σε εκδοτικές εταιρείες και κάθε φορά που έφευγα από το νησί με έπιανε η καρδιά μου, ειδικά εκεί το Σεπτέμβρη που έπρεπε να γυρίσω πίσω στην πόλη. Ναι. Αισθανόμουν πάρα πολύ δύσκολα. Πώς θα αφήσω αυτή την ευλογία για να μπω πάλι μέσα στην πόλη και να ακολουθήσω τους ρυθμούς, ξέρετε, που έχει μια μεγάλη εκδοτική εταιρεία. Έτσι, το 2007 ξεκίνησα να κάνω μαθήματα κεραμικής. Αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ να ησυχάζει το μυαλό μου. Ήταν απίστευτο. Με το που έφτιασα τον πυλό για πρώτη φορά στα χέρια μου, είπα, αυτό είναι το υλικό μου. Ησύχαζε το μυαλό μου, με βοήθαγε να κάνω περισσότερο υπομονή, να ξαναρχίζω πάλι από την αρχή αν είχα κάποια αποτυχία κτλ. Και το 8 κάναμε μια τρελή ιδέα με την αδελφή μου τι θα γίνει αν θα ανοίξουμε ένα εργαστήριο κεραμικής εδώ στη Σέριφο. Και τελικά το ανοίξατε. Και τελικά το ανοίξαμε μετά από πολύ καιρό βέβαια, δηλαδή το 2014 το ανοίξαμε μετά από 4 χρόνια και αφού εγώ είχα κάνει αρκετά μαθήματα με διαφορετικούς δασκάλους. Κυρίως γλυπτική κεραμική είχα κάνει, δεν ήξερα καθόλου αποχρηστικά. Αλλά σιγά σιγά τα βρήκα τα πατήματά μου και τους δρόμους μου. Βρεθήκαν εκεί πολύ καλοί άνθρωποι που δάσκαλοι για μένα, που μου δείξανε πράγματα. Και έτσι το κεραμείο είναι από το 2014 στη Σέριφο. Από το 2014. Ναι. Υπάρχει κίνηση, φαντάζομαι, τους καλοκαιρινούς μήνες, ελαίου και επισκεψιμότητας. Ναι. Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Εντάξει, έχουμε κάνει και ένα e-shop, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε και κάποιες πωλήσεις ενδιάμεσα στην χρονιά. Αλλά εντάξει, το e-shop θέλει μια πάρα πολύ κυνήγη, πολλή διαφήμιση, να δραστηριοποιήσει πολύ στα social media κτλ. Ακόμη δεν έχει... αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε, νομίζω. Και τους χειμερινούς μήνες ανοιχτό το κατάστημα κανονικά. Τους χειμερινούς μήνες όχι, είναι κλειστό, είναι μόνο το εργαστήριο ανοιχτό. Ουσιαστικά προχωράμε την παραγωγή μας για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι. Η ζωή το χειμώνα πώς είναι? Η ζωή το χειμώνα είναι δύσκολη, είναι κλειστό μέρος. Βέβαια, τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω της πανδημίας και της καραντίνας, ήταν ευλογία να βρίσκομαι εδώ. Γιατί ήξερα ότι αν είμαι στην Αθήνα θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ όχι ότι δεν τηρούνταν τα μέτρα, σαφώς και τηρούνταν. Απλά είχες τη δυνατότητα να περπατήσεις, να πας σε μονοπάτια, να είσαι σε επαφή με τη φύση. Είχα το εργαστήριό μου και αυτό ήταν τεράστια αναπόφευκτη. Η Σέριφος πόσους μόνιμους κατοίκους έχει? Η εγγεγραμμένη είναι 800. Το χειμώνα όμως είναι γύρω στους 500 κατοίκους, κάπου εκεί. Και μεταξύ σε αυτούς τους 500... είστε κι εσείς πλέον. Ναι. Είστε κι εσείς πλέον. Ναι, μετέφερα και τα εκλογικά μου δικαιώματα, πλέον είναι η μόνη μου κατοικία. Οπότε Αθήνα μόνο από το διαδίκτυο Φαντάζομαι. Ναι, και, εντάξει, όχι, ανεβαίνω για να δω και τους φίλους μου, να κάνω κάποια σεμινάρια που συνεχίζω πάντοτε να κάνω σεμινάρια κεραμικής. Χρειάζεται την ανάσα. Μάλιστα. Κάποιες στιγμές χρειάζεται. Θέλω λίγο να κλείσουμε με την κεντρική ιδέα της απόφασής σας να φύγετε από την πρωτεύουσα και να πάτε στη Σέριφο και κατ' επέκταση να ασχοληθείτε με κάτι το οποίο μέχρι και το 14, δεν ξέρω, διορθώστε με, δεν ξέρατε ότι αναφέρομαι στο επάγγελμά σας. Ήταν αυτό το οποίο σας άγιζε και ήταν αυτό για το οποίο γεννηθήκατε επαγγελματικά. Κοιτάξτε, είναι κάποια στιγμή, νομίζω, ότι ολοκληρώνονται κάποιοι κύκλοι. Και εκεί είναι ο άνθρωπος να τους ακούσει αυτό, να το ακούσει αυτό το μήνυμα στη ζωή του. Δεν είναι εύκολη απόφαση, γιατί αφήνεις τη βολή σου, αφήνεις ανθρώπους που αγαπάς πίσω σου, αφήνεις πατημένες που ξέρεις πώς θα σε πάνε και πώς θα σε βγάλουν. Είναι σαν να βουτάσεις από ψηλά και δεν ξέρεις αν θα σου βγει η βουτιά ή όχι. Αλλά αν το αγαπάς αυτό που κάνεις, πραγματικά είναι να το ακολουθήσεις. Είναι να την ακολουθήσεις αυτή τη φωνούλα, γιατί σε οδηγεί από μόνο του το πράγμα. Και σιγά σιγά, κάνοντας υπομονή και δουλεύοντας και αγαπώντας αυτό το πράγμα που κάνεις, έρχονται τα πράγματα έτσι όπως είναι να έρθουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Όμορφο το μήνυμα, έτσι κλείσαμε, το επεδίωξα άλλωστε. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ που δίνετε την ευκαιρία σε ανθρώπους έτσι να πάρουν αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί το χρειαζόμαστε. Υποχρέωσή μας. Κυρία Καλογεροπούλου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, να είστε καλά.